1η Σεπτεμβρίου είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την 1η Τιμόθεων Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 7. Παρακαλώ ον πρώτον πάντων πίστε δύσεις προσευχάσεν δεύκης ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρημο και ησύχο βιοδιάγμε εν πάση ευσεβία και συνότητη. Τούτο γα καλόν και αποδεικτόν ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Ως πάντας ανθρώπος θέλει σωθήνει και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνει. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης, Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως έδωκεν αυτόν δίλητρον υπερ πάντων το μαρτύριον και ρίση δίης. Ιησού ετέθεν εγώ Κύρκης και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι διδάσκαλος ενών εν πίστη και αληθεία. Εδώ θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, ο Παύλος μας διδάσκει εδώ για να προσευχόμαστε. Και θέλει να πει ο Παύλος να μην προσευχόσαστε μόνον για την γυναίκα σας, για τον άντρα σας, για τα παιδιά σας, συγγενείς και φίλους, αλλά να προσευχείτε για όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα να προσευχηθείτε, λέγει ο Παύλος, για τους βασιλείς και άρχοντας του λαού, ώστε να κυβερνήσουν καλά το λαό και να έχουμε ησυχία και ασφάλεια εδώ στη γη. Το δεύτερο που θέλω να πω, να προσευχηθείτε, λέει ο Παύλος, ότι αυτό είναι το καλό και ευάρεστο ενώπιον του Σωτήρου μας Θεού, ότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, κανείς να μαχαιθεί. Όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν και να έρθουν εις επίγνωσιν αληθείας, να ονομνήσουν το λόγο Του. Ότι πράγματι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γι' αυτό απέστειλε τον αιών Του, τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη, από Θεός έγινε άνθρωπος, με ένα σκοπό, να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι βλέπουμε στα τέσσερα Ευαγγέλια που εξιστορούν την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέπουμε και ότι ο Χριστός με κάθε τρόπο προσπαθεί, με κάθε τρόπο να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, να τους επιστρέψει κοντά στο Θεό για να σωθούν. Και βλέπουμε ότι και με παραβολές και με συναστροφές ο Χριστός προσπαθεί να πλησιάσει όλους τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, με παραβολές. Στο 15ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων, εκεί ο Χριστός μιλάει για τρεις παραβολές. Για το χαμένο πρόβατο, για τη χαμένη δραχμή και το ασώτο Υιού. Γιατί είπεν αυτές τις τρεις παραβολές? Μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής. Λέγει, «Ίσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνε και η αμαρτωλή ακούειν αυτού. Και διεγόγησαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής». Επλησίαζαν, λέγει ο Ευαγγελιστής, το Χριστό όλοι, οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, και άκουγαν τη διδασκαλία του. Και ο Χριστός τους δεχότανε και έτρωγε και έπαινε μαζί τους. Εν τω μεταξύ όμως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εμουρμούριζαν και έλεγαν ότι να, αυτός δέχεται τους τελώνας και τους αμαρτωλούς και τρώγει μαζί τους. Και για να δείξει ο Χριστός ποιος ήταν ο σκοπός, ότι από Θεός έγινε άνθρωπος, ότι ήρθε να σώσει την ανθρωπότητα, γι' αυτό είπε αυτές τις τρεις παραβολές. Με συναστροφές μπορούσα να αναφέρω πολλές περικοπές, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δια τούτο θα αναφέρω μόνο δύο. Στο 19ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στίχη 1-10, εκεί είναι η συνάντηση του Χριστού με τον Ζαχαίο. Ο Χριστός πήγαινε για τα Ιερουσόλυμα και πέρασε από την Ιεριχώ, και επειδή ήθελε να ξεκουραστεί και να φάγει, δεν πήγε όμως ο Χριστός να ξεκουραστεί και να φάγει στο σπίτι του υπουργού, ούτε στο σπίτι του βουλευτού,
ούτε στο σπίτι του νομάρχου, ούτε στο σπίτι του δημάρχου. Αλλά πήγε στο σπίτι ενός μεγάλου αμαρτωλού ανθρώπου, στον Ζακχαίο. Εκεί πήγε να ξεκουραστεί και να φάγει μαζί του και να μιλήσει για τα προβλήματά του. Και όταν τα πλήθη του λαού κατηγορούσαν και τον Ζακχαίο και τον Χριστό, η απάντηση του Χριστού ήταν: «Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός». Η δεύτερη περικοπή είναι στο 9ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον, στίχη 9-13. Ο Ευαγγελιστής έκανε ένα τραπέζι να φάγει ο Χριστός μαζί με τους μαθητάς του. Είχε καλέσει στο τραπέζι τελώνας και αμαρτωλούς. Ήταν και μερικοί Φαρισαίοι. Όταν όμως οι Φαρισαίοι είδαν ότι ο Χριστός κάνει συναστροφή με τους τελώνας και αμαρτωλούς και τρώγει μαζί τους, έλεγαν στους μαθητάς: «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς: «Ο χριάν έχους είναι σύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θεωρώ και ουθυσία. Ο γαρίθων καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλείς μετάνοια». Ο Χριστός τους έλεγε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς άνθρωποι, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε», τους λέγει, «να διαβάσετε στον προφήτη Οσιέ που λέγει: αγάπη θέλω και όχι θυσία. Έτσι και εγώ ήρθα στον κόσμο ώσκι να σώσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός που ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ο Παύλος εδώ λέγει ότι ο Θεός ως πάντας ανθρώπους θέλει σωτήνη και εις επίγνωσιν αληθείας αυτήν. Και το τρίτο που θέλω να πω, αφού μας διδάσκει να προσευχόμαστε όχι μόνο για μας αλλά για όλους τους ανθρώπους, έπειτα μας δίνει τον δρόμο σε ποιον πρέπει να προσευχόμαστε και λέγει: «Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος, θυσίασε τον εαυτόν του για μας». Ότι πράγματι μόνον ο Χριστός είναι Μεσίτης και είναι Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, δεν έγινε άγγελος, καθώς παρατηρεί ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο Εβραίους επιστολή 16-18 στίχος, λέγει: «Ου γαρδίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφελε κατά πάντα της αδερφής σου ομοιωθεί είναι, είναι ελεήμων γένεται και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεόν, εις το ελάσκεσθε της αμαρτίας του λαού. Εν ο γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσει». Ο Παύλος λέγει ότι βεβαίως ο Χριστός δεν έγινε άγγελος, διότι δεν ήρθε να βοηθήσει και να σώσει τους αγγέλους, αλλά έγινε άνθρωπος, διότι ήρθε να βοηθήσει και να σώσει τους απογόνους του Αβραάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό έπρεπε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος σαν εμάς, όμοιος με εμάς, ώστε να είναι πιστός αρχιερεύς για να προσφέρει θυσία στον Θεό, για να εξαλείψει τα αμαρτίας του λαού. Γι' αυτό, ενώ ο ίδιος ο Χριστός δοκιμάστηκε, πειράστηκε, είναι δυνατός για να βοηθήσει όλους αυτούς που δοκιμάζονται. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει την ανθρωπότητα και είναι Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και καθώς αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στο 4ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων 12 στίχο, εκεί ο Πέτρος μιλάει στο συνέδριο και ανάμεσα στα άλλα είπε και τους εξής λόγους για τον Χριστό: «Και ουκ έστιν εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδε γάρ όνομα έτρων εστιν υπό των ουρανών εις το παροθήν εις το σωθήν εμάς. Δεν υπάρχει», λέγει,
άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, σε ολόκληρη τη γη, για να μπορεί να μας βοηθήσει παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός είναι σε θέση να είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Χριστός, στο 15ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, 5 στίχο, λέει εκεί, «Ότι χωρίς εμώ μου δίναστε πίνω δεν». Χωρίς εμένα τίποτε δεν μπορείτε να κάνετε. Γι' αυτό ας παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.